Τιμότητα 27 υπαλλήλων σα, Ποιες είναι οι ενέργειε τι οποίε έχετε κάνει. Το πρώτο πρέπει να σα πω ότι στηρίζουμε του υπαλλήλου. Του στηρίζουμε γιατί του έχουμε απόλυτα ανάγκη. Οι εργαζόμενοι έχουν πάρει μια απόφαση να προσφύγουν. Και θα προσφύγουν μάλλον από ό,τι γνωρίζω αυτή τη βδομάδα. Να ξέρετε ότι ο Δήμος Ιρακλείου θα είναι συμπαραστάτης και άρωγος θα στηρίξει την προσπάθεια των εργαζομένων και νομικά. Θα παρέμβει δηλαδή υπέρ των εργαζομένων, γιατί έχουμε ατράνταχτα επιχειρήματα, ότι οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν σωματωθεί στον πυρήνα του Δήμου ενός Δήμου, που υποστηρίζει σε πολλές δραστηριότητες όλο τον νομό και τους άλλους Δήμους, πολλοδομικά κοινωνικά θέματα και άλλα. Τα λειτουργικά μας χενά είναι πολύ περισσότερα και υπάρχει κίνδυνος εάν αυτοί οι εργαζόμενοι φύγουν από τη δουλειά, κατάρρευση γιατί έχουν σωματωθεί τη οικονομική υπηρεσία και τη κοινωνική υπηρεσία. Δεν θα μπορούμε δηλαδή να κάνουμε πράξει ούτε απόδοση οφειλών, ούτε ίσπραξη. Ω εκ τούτου η παρέμβασή μα θα είναι δυναμική. Ξεχωρίζονται το πολιτικό επίπεδο, είναι μια πολιτική απόφαση αυτή που θα παρέμβουμε λοιπόν τον υπέρ των εργαζομένων. Η νομική υπηρεσία του Δήμου δουλεύει, συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία, έχει πάρει τι κατευθύνσει. Και νομίζω αυτή τη βδομάδα, προ το τέλο τη βδομάδα, θα είμαστε πάνετοιμοι, Νομίζω και οι εργαζόμενοι, γιατί είναι η κάθε περίπτωση του κάθε ενό είναι ξεχωριστή, για να το ξέρετε. Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, γι' αυτό πρέπει να προσφύγει ο καθένα χωριστά. Ομαδικά βέβαια α, στη συνέχεια. Και νομίζω ότι ε, στο τέλο θα υπάρξει η δικαιώση των απόψεων μας. Πήραν απόφαση οι εργαζόμενοι οι ίδιοι να λειτουργήσουν εφουνιπιακού σταθμού, καθαριότητα και βοήθεια στο σπίτι. Θέλω το δικό σα το σχόλιο. Κοιτάξτε, είχα μια συνεργασία μαζί του και με το Συνδικάτο. Συζητήσαμε διεξοδικά και θέλω να του ευχαριστήσω διότι κατανόησαν απόλυτα, όπω το κατανοούμε και όλοι, ότι είναι ημέρε ιδιαίτερε, είναι ημέρε γιορτών. Είναι ημέρε που πρέπει να κινηθεί και η αγορά και δεν μπορούσαμε να έχουμε ένα Ηράκλειο με πάρα πολλά απορρίμματα. Και επίση δεν μπορούσαμε να έχουμε κλειστού τροφονιπιακού σταθμού, μια και οι ανάγκε των οικογενειών είναι πάρα πολύ μεγάλε. Θέλω να του ευχαριστήσω για αυτή τη την και για τη συνεργασία. Και το ξέρουν και οι ίδιοι ότι είμαι πάντα έτσι στο πλευρό του και είμαστε και ω Δημοτική Αρχή. Στηρίζουμε έτσι τα δίκαια του και ξέρουν και οι ίδιοι ότι έχουμε ικανοποιήσει αιτήματα που δεν έχει ικανοποιήσει κανείς ε, άλλος ο, Δήμος. Πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτή τη απόφαση.